Πάμε στο Μανώλη τον Κωστίδη. Ο Πορθητής βγήκε στο Αιγαίο. Μανώλη, καλημέρα. Τι μου καλημέρα, κάνεις? Καλημέρα. Τούτο εδώ είναι το βαπόρι, ε. Αυτό είναι το πλοίο ερευνών που απέκτησε πέρσι η Τουρκία και πριν από δύο ημέρες ο Υπουργός Ενέργειας Berat Albayrak σε μια τελετή που έγινε στη θάλασσα του Μαρμαρά είχε ανακοινώσει ότι το συγκεκριμένο πλοίο αρχικά θα πάει στην περιοχή, στη Μεσόγειο, στην περιοχή της Αντάλιας, βορειοδυτικά της Κύπρου. Αυτή τη στιγμή το πλοίο που μετονομάστηκε από τον ίδιο, από τον γαμπρό του Ερντογάν, που είναι και ο Υπουργός Ενέργειας Berat Albayrak, μετονομάστηκε σε Φατίχ, δηλαδή Πορθητής, κατευθύνεται μέσω του Αιγαίου, ανοιχτά τη Χίου και τη Σάμου, και τώρα κατευθύνεται σιγά σιγά προς την Αντάλια που πιθανότατα θα φτάσει την Τρίτη το πρωί. Από εκεί πέρα θα ξεκινήσουν εκεί οι έρευνες. Όμως ο Αλμπαϊράκ, ο Υπουργός Ενέργειας, προανήγγειλε ότι το συγκεκριμένο πλοίο θα κάνει έρευνες μελλοντικά στη Μαύρη Θάλασσα, στο Μαρμαρά, στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Σε όλες τις θάλασσές μας, δήλωσε χαρακτηριστικά, και βεβαίως προανήγγειλε ότι θα αγοράσει η Τουρκία και δεύτερο πλοίο ερευνών. Αυτό το συγκεκριμένο πλοίο μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνες σε μεγάλα βάθη. Το αγόρασαν οι Τούρκοι από την Νορβηγία. Έχει ναυπηγηθεί στη Νότιο Κορέα. Το επόμενο πλοίο δεν γνωρίζουμε πού θα γίνει αυτό. Το ερώτημα είναι αργότερα στο Αιγαίο πού μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνες και βεβαίως αν θα πραγματοποιήσει έρευνες και ανοιχτά της Κύπρου. Και βέβαια ο άλλος ο Νταϊλής, ο Αμίνης, που έβαλε τη στολή και έκανε τον κάργα στο βαπόρι απάνω. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Ο άλλος ο Νταϊλής, ο Υπουργός Άμυνας, που έβαλε τη στολή και βγήκε και έλεγε τα διάφορα. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος είχε πάει στη φρεγάτα Κερασούντα, έτσι ονομάζεται η συγκεκριμένη φρεγάτα, πήγε με το ελικόπτερο και εκεί βεβαίως ουσιαστικά είπε ότι η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τα ζωτικά της συμφέροντα και βεβαίως αναφέρθηκε και στον εμέσως μίλησε για την Ελλάδα καθώς δήλωσε ότι υπάρχουν χώρες που με περίεργα βυζαντινά παιχνίδια, δήλωσε ο Νουρετίν Τζανίκλο, ο Τουρκός Υπουργός Άμυνας, με βυζαντινά παιχνίδια προσπαθούν να πάρουν τα δικαιώματα της Τουρκίας στις θάλασσές της, κυρίως στο Αιγαίο. Δεν θα το επιτρέψουμε, δήλωσε. Είναι ένα μόνιμο μήνυμα που στέλνει η Τουρκία προς την Ελλάδα. Τελευταία δεν ακούμε τον Τούρκο πρόεδρο ή κάποιον άλλον, όπως τον Πινελίκη Τίνου, να λένε τέτοια πράγματα. Τώρα ακούσαμε τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας. Είχαμε και την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, υπό την προεδρία του Ερντογάν είχε συνεδριάσει. Τελευταία συνεδρίαση πριν τις προεδρικές εκλογές. 21 μέρες μείνανε για τις προεδρικές εκλογές. Το οποίο λέγεται η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τα ζωτικά της συμφέροντα στο Αιγαίο. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστώ θερμά για οτιδήποτε μας ενημερώνεις. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά.